χωρίς την άδεια του επισκόπου των, από τον οποίο έφυγον. Η ποινή της παραβάσεως αυτού του κανόνος είναι η καθαίρεσης. Διερωτώμε λοιπόν, Άγιοι Δικαστές, ποια σχέση έχω εγώ με αυτόν τον κανόνα, καθώς τον έλαβον από τη Μητρόπολη εκ της οποίας απεχώρησα κανονικό απολυτήριο και φυσικά δεν εγκατεστάθην σε ευθύρεο λοιπόν κάποιου άρχοντος, αλλά με την ευλογία της τότε Εκκλησιαστικής Αρχής και την άδεια του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ενωρίας Αμπελακίων εγκατεστάθην νομίμως στο εξοπλίστου του προφήτη Λουί Αμπελακίων. Παρατηρώ όμως ότι σημαίνει το ίδιο φαινόμενο με τους προηγουμένους κανόνες, δηλαδή η λέξη καθαίρεσης ήλκησε εκ νέου την προσοχή των Αγίων Δικαστών και ήνυξε τρόπο δυνά την όρεξή των, δια να πίνουν το αίμα του Απολλωλότος. Ο επόμενος κανόν είναι ο τρίτος της εναντιοχίας συνόμου. Ο παρόν κανόν διακελεύει να μην καταλήγει ο κληρικός στην επαρχία του και μεταβαίνει σε άλλη χωρίς την άδεια του επισκόπου, λειτουργών εκεί επί πολλά έτη. Η ποινή η οποία επιβάλλεται είναι η καθαίρεσης, με την επιπλέον απαγόρευση να μην δέχεται ο άλλος επίσκοπος των κληρικών τούτων. Διαπολωτή φορά επαναλαμβάνω, Άγιοι Δικαστές, ότι εγώ και απολυτήριο έλαβον από τη Μητρόπολη εξ οποίας απήλθον και νομίμως εγκαταστάθηκε εξοπλίστου του προφήτη Ηλίου και φυσικά ουδέποτε προσελήφθη να επανέλθω σε αυτήν και δεν υπήκουσα. Είμαι βέβαιος πλέον ότι και πάλι η λέξη καθαίρεσης συνήρπασε και προσήλθησε τους Αγίους Δικαστάς ώστε να θεωρήσουν ότι έβρον στον εν λόγω κανόνα το ζητούμενο. Ο τελευταίος κανόν, τον οποίο επικαλείται η απόφαση, είναι ο πέμπτος της εναντιοχίας. Ο κανόνας αυτός καθαιρεί τον κληρικόν ο οποίος θα καταφρονήσει τον επίσκοπό του και θα λειτουργεί μόνος του σε κάποιο ιδιαίτερο ναό. Εδώ πάλι φαίνεται το έολο και αστρίβεται του κανόνα στην δική μου περίπτωση, καθώς ο κανόνας αναφέρεται σε έναν απειθή και ανυπότακτο κληρικό, ενώ οι λόγοι για τους οποίους απετυχήστην, όπως πάλι και πολλά της εξέθεσα, αφορούν την πίστη. Γίνεται εκ νέου σαφής η προσπάθεια των δικαστών να υποβιβάσουν τα θέματα της πίστεως στο επίπεδο των λοιπόν προβλημάτων τα οποία δύναται να δημιουργήσει κάποιος κληρικός εξαιτίας του εγωισμού του. Μετά την ανασκόπηση και τον έλεγχο των ιερών κανόνων βάσει των οποίων κατεδικάστηκαν από τους Αγίους Δικαστές, έρχομαι να προσθέσω λίγα δια τα αγιογραφικά χωρία, αναφέρονται και χωρία αγιογραφικά μέσα στην απόφαση, τα οποία επεκαλέστη εν λόγω απόφασης για να προβώ και θα προβώ σε μια σύντομη κριτική των. Ανέφεραν και κάποια αγιογραφικά χωρία. Το πρώτο αγιογραφικό χωρίο το οποίο επικαλείται η απόφαση είναι το Ματθαίο Ζ15, το οποίο αναφέρει ότι πρέπει να απομακρυνόμεθα από τους ψευδοπροφήτας, οι οποίοι έρχονται σε εμάς ως λύκοι με ένδυμα προβάτου. Είναι γεγονός ότι το εν λόγω χωρίων θα είχε απόλυτη εφαρμογή σε με, αν οι σημερινοί επίσκοποι ήταν καθαροί στα θέματα της πίστεως και δεν είχαν αλλάξει τη διαχρονική πορεία του πλοίου της Εκκλησίας, τρέχοντας αυτό προς δυσμάς, εγώ δε απέναντίας αντιστεκόμουν στην ορθόδοξον πορεία του. Δεδομένου όμως το ότι είναι της πάση γνωστό ότι σήμερα το σώμα των επισκόπων έχει διαβρωθεί από την αίσθηση του οικουμενισμού, έχει προσαρμοστεί στις αρχές της εποχής και είναι τρόπο την αημύθνητον και όζει από τη δυσορία της αιρέσεως, επιπλέον δε οι επίσκοποι απαιτούν σήμερα τυφλή υπακοή στην γραμμή των, αποδεικνύεται περίτρανα ότι το εν λόγω χωρίων περί των ψευδοπροφητών έχει απόλυτον εφαρμογή σε αυτούς. Το δεύτερο χωρίο που επικαλείται η απόφαση είναι το Ματθαίο Ι6-9. Και ομιλεί δια το ότι είναι συμφέρον εις κάποιον, εις όποιον σκανδαλίσει ένα αδύνατο στην πίστη, να θέσει μια μιλόπιτρα στο τραχυλό του και να καταποντιστεί στη θάλασσα. Προφανώς σκανδαλισμό θα εννοούν οι Άγιοι Δικαστές το ότι εγώ ετάραξα τα λιμνάζοντα ύδατα της δεσποτικής αυτερεσίας και ότι αντέδρασε στην δικτατορική επιβολή των σκοτεινών σχεδίων των επισκόπων. Αντιθέτως δεν θεωρεί σκανδαλισμό το ότι οι επίσκοποι σήμερα συμπροσέρχονται με τους αιρετικούς, έκανα τον Πάπα στην Ελλάδα, υπογράφουν με τους αιρετικούς προοδικές συμφωνίες, συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη στο δαιμονικό συμβούλιο των λεγόμενων Παγκοσμίων Συμβούλων Εκκλησιών, αναγνωρίζουν τους μασόνους και αιρετικούς ως αγίους, εφράγγεψαν την Εκκλησία και τόσα άλλα τα οποία διαπράττουν δημοσίως και ανεδώσει εμπρός στα μάτια όλου του κόσμου. Φαίνεται λοιπόν εκ των πραγμάτων ότι έχουν ερμητικά κλεισμένες τις πύλες και τα παράθυρα των δεσποτικών των μεγάλων, εις τρόπον ώστε να μην φτάνουν στα όρτα των ή κατακραυγή και ο σκανδαλισμός του λαού. Για τον σκανδαλισμό μιλάμε τώρα. Τα αγιογραφικά χωρία δεν αναφέρονται σε σένα. Αυτό δεν με αφορά εμένα. Ναι, λέμε πού αναφέρονται τώρα. Πού αναφορά, όχι, δεν είναι. Πού να πούμε και πού αναφέρονται. Εγώ είμαι ανεμένος. Ότι εμένα δεν με αφορούν αυτά. Αυτό μόνο να πω, ότι δεν με αφορεί εμένα, το χωρίο δεν με αφορά. Είναι απολογία αυτό. Αυτό σας αρέσει, πώς είναι απολογία, ότι δεν με αφορά εμένα και τέρμα. Έτσι το θέλετε. Ότι δεν αναφέρεται. Ότι δεν με αφορά και δεν είναι. Δεν σκαλεί απάντηση. Πώς δεν θα αναλύσει το χωρίο να το αναλύσει. Πού αναφέρεται. Ποιοι είναι ψευδοπροφήτες. Το χωρίο. Δεν αναφέρεται ποιοι είναι ψευδοπροφήτες. Δεν αφορά εμένα. Δεν είμαι ψευδοπροφήτης. Με κατηγόρησα την διέστρεψα καμιά ορθόδοξη ρόλο. Το δεν έκανε. Με δύο κουβέντες θα έχει. Με δύο κουβέντες θα πείτε τώρα. Με δύο κουβέντες. Απλά. Απλά. Να τελειώνουμε. Το τρίτο χωρίο το οποίο επικαλούνται είναι το Ματθαίο ΚΔ24.
το οποίο μιλεί πάλι για τους ψευδοπροφήτας. Παρακάτω. Και προτρέπει τους χριστιανούς να φυλάσσονται από τους αυτούς, από αυτούς. Παρακάτω. Όχι παρακάτω, να τα αναφέρουμε. Τι θα αναφέρουμε. Ποιο είναι το χωρίο. Όχι, το χωρίο λέμε είναι αυτό. Ναι. Δεν πρέπει να το πούμε. Ναι. Γιατί μιλάμε. Ακούστε παρακάτω, να πω και τώρα θα πείτε. Μα τι να πείτε παρακάτω. Δεν πρέπει να πούμε τίποτα παρακάτω, φίλοι. Όχι, τίποτα. Μόνο το χωρίο μιλάει για τους ψευδοπροφήτες και τίποτα άλλο. Ωραία, απολογία θα κάνουμε τότε. Όμως είναι στα μέτρα τα δικά σας. Δεν είμαι ψευδοπροφήτης. Ποιος είναι αυτός, μόνο αυτός. Πρέπει και ποιοι είναι ψευδοπροφήτες. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν είμαι. Δεν είσαι. Εσύ δεν είμαι όμως. Εγώ δεν είμαι. Πώς θα αποδείξω. Πώς θα αποδείξω. Ακούστε το. Δεν είσαι. Παρακάτω. Είναι γεγονός ότι για να αποδείξει κάποιος είναι ψευδοπροφήτης, πρέπει πρωτίστως, παρακάτω λέω, πρέπει πρωτίστως να καταδικεί πλάνη στη πίστη του και στο αντιθέτουν να γίνει αντιπαραβολή με την ορθόδοξη πατερική διδασκαλία. Πάλι όμως και πολλά ξανέφερα, τελειώνω εδώ, δεν είναι τίποτα. Πάλι όμως και πολλά ξανέφερα ότι ουδόλως οι άγιοι δικαστές συσχολήθηκαν με αυτό το θέμα, ναι, ώστε να έχετε μια εφαρμογή των λογοφορείων. Να μου αποδείξουν πού πλανήθηκαν. Εντάξει, παρακαλώ. Άλλο χωρίο. Άλλο χωρίο. Το τέταρτο χωρίο το οποίο επικαλούνται είναι το Ιωάννου, Α Ιωάννου Δέλτα 1. Το οποίο αναφέρει ότι πρέπει οι χριστιανοί να εξετάζουν τις διδασκαλίες, πρέπει οι χριστιανοί να εξετάζουν τις διδασκαλίες, λέει το χωρίο, εάν προέρχονται από το Θεό, επειδή έχουν σήμερα στον κόσμο πολλοί ψευδοπροφήτες. Το χωρίο λέει αυτό. Γιατί δεν διαβάζετε από το κείμενο. Το χωρίο δεν το έχω τώρα. Θέλετε να το κάνουμε μια διαγραφή. Λέμε τι λέει το χωρίο. Περιβάστε μας μια διαγραφή. Πού είναι, έχετε καμιά διαγραφή. Ένα να αναφέρω τι λέει. Έχω παραθέτει απόφαση τώρα. Βάση του χωρίου αυτού. Και λέμε το χωρίο μιλάει για... Ότι και ναι, σαν να σκάλεις πέτρα. Την απόφαση. Δεν έχουμε μια διαγραφή να δούμε τι λέει το χωρίο. Οι χριστιανοί λέει να εξετάζουν τις διδασκαλίες. Εάν είναι από το Θεό, αυτό είναι το χωρίο. Έχετε αμφιβολία, δεν έχετε μια διαγραφή. Μήπως λοιπόν σύμφωνα με τον λόγο χωρίο ετώνησαν οι επίσκοποι να δουν τους χριστιανούς, αυτούς τους χριστιανούς οι επίσκοποι, ποιους θεωρούν ψευδοπροφήτας και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα διαστρέφουν κατά των Αγίων και ετοιμάζουν την οδό της αποστασίας για τον ερχομό του αδελφού. Με το ότι δεν είσαι ψευδοπροφήτης. Όχι! Παρακάτω. Λέει και δεν εξετάζουν τις διδασκαλίες. Αν θα το θέλω ή όχι. Να εξετάζουν οι χριστιανοί τι τους λέμε εμείς. Όχι να λέμε με τυφλά. Αυτό λένε. Να το εξετάζουν. Να το εξετάζουν. Τι λένε. Τι να το εξετάζουν. Τι είναι ψευδοπροφήτες. Εντάξει, αυτό να λένε. Ναι. Ας εξάζουν. Ναι, ναι, εξετάζουν. Τι φλίπα ακόμη όμως. Τι φλίπα ακόμη σε όλα. Να σκύβουν το κεφάλι και να λέμε σπάξε. Άλλο χωρίο. Το πέμπτο χωρίο το οποίο επικαλούνται είναι το Μάρκου Γάμα 29 και αναφέρεται στη βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι αμαρτία συγχώρητος και αιτία αιωνίου καταδίκης. Δεν γνωρίζω, Άγιοι Πατέρες, με ποιο τρόπο θα είναι δυνατόν να προσαρμοστεί σε μέτρο των λογοφορείων, δεδομένου του ότι δεν αναφέρθησαν οι Άγιοι Δικαστές σε καμία βλασφημία η δική μου, ούτε βεβαίως απέδειξαν πατερικώς κάτι από αυτά τα οποία με κατηγορούν. Θα ειδύνανται όμως, όπως νομίζω, άριστα να το προσαρμόσουν, αν όχι σε αυτούς τον, επειδή έχουν περιπέσει την αίσθηση του οικουμενισμού, τουλάχιστον στον επίσκοπο Καλαβρή τον Αμβρόσιο, ο οποίος προκαιρού αντός σε τηλεοπτικό κανάλι του Αιγαίου ισχυρίζει βλασφήμως ότι δεν είναι αίρεση το Φιλιόκμπε και ότι ο ίδιος δεν το παρόν στην Αγιατριάδα για να ήδη από πού εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Είναι τα σημεία αυτό ο Αϊφιλίππων. Για άλλο θέμα. Παρακαλώ. Άλλο θέμα είναι αυτό. Άλλο χωρίο. Άλλο θέμα είναι αυτό.